Εσύ ο τέλος είχε ο Γολγοθάς για εκατοντάδες κατοίκους και τουρίστες, οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι σε χωριά του Νοτιού Πηλίου λόγω της καταστροφικής κακοκαιρίας Ντάνιελ που σάρωσε στο πέρασμά της τα πάντα. Χθες το μεσημέρι, ιδιωτικό σκάφος έφτασε στον παραλιακό οικισμό Μικρό, στον Πλατανιά, με σκοπό να παραλάβει τους εγκλωβισμένους πολίτες και να τους μεταφέρει στο λιμάνι του Βόλου. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, το πλοίο Ελίζαμπετ κατέπλευσε στο λιμένα, θέτοντας τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών. Δυστυχώς ο Πλατανιάς σε πλήρη καταστροφή. Ας είναι καλά ο Δήμαρχος που έβαλε αυτό το καράβι και γυρίσαμε σπίτι μας. Πέρασαν τέσσερις μέρες, τις τρεις ήμασταν χωρίς ρεύμα. Ήρθε τώρα εδώ πέρα το λιμενικό, τα παιδιά μας βοήθησαν μια χαρά. Σε 40 λεπτά ήμασταν εδώ. Το ένας μου γονιός ήταν εδώ. Ο άλλος μου γονιός είναι στη Μιλίνα. Έχει καταστραφεί η Μιλίνα, δεν έχει τίποτα. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των έως και 200 ατόμων από τα αποκλεισμένα χωριά έγινε με οργανωμένο σχέδιο και με πλήρη ασφάλεια από τον Δήμο Νοτιού Πηλίου σε πλήρη συνεργασία με το λιμενικό του Βόλου. Πηγαίνοντας στο Μικρό μαζί με τα μηχανήματα του Δήμου να ανοίξουμε την πρόσβαση στο οικισμό για να τους απεγκλωβίσουμε 150 άτομα, διαπιστώσαμε ότι δυστυχώς ο δρόμος είχε ολοκληρώσει καταστραφή και αμέσως τηλεφώνησα στην κυρία Λιμενάη, στην κυρία Κωνσταντάη και ζήτησα τη συνδρομή εκένωσης και αποκλειδισμού διαθαλάσσιου οικισμού και αμέσως η κυρία Λιμενάρχης έπραξε τα δέοντα και άμεσα πήραμε το πράσινο φως και βλέπετε αυτό 200 άτομα κατέβηκαν στο Βόλο από το οικισμό του Μικρού, Πλατανιά, οικισμό 104 από το Μικρό, 72 άτομα από το Πλατανιά, 10 άτομα από το Χόρτο και άλλα 15 από τη Μιλίνα που έρχονται με το περιπολικό της καταδίωξης. Θέλω να πω, υπογραμμή στην άψογη συνεργασία. Πέρα της κυρίας Μενέντου του αξίζουν συγχαρητήρια για την άψογη συνεννόηση και δράση της με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια της Αλίας όσον αφορά και την περίθαλψη και για τη συνέχεια, αλλά και για τα παιδιά της περιοριστικής υπηρεσίας. Μόλις οι ταλαιπωρημένοι κάτοικοι και τουρίστες έφτασαν στο λιμάνι του Βόλου, τους παρασχέθηκαν νερό και φαγητό. Ταυτόχρονα επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία με σκοπό να μεταφερθούν στον προορισμό τους με ασφάλεια. Μετά από προσπάθειες εδώ της Γενικής Γραμματείας και της Περιφέρειας, βοηθήσαμε εδώ στην διανομή γευμάτων, έτοιμων γευμάτων, νερού και στην διάθεσή τους στα λεωφορεία προκειμένου να μεταφερθούν όσοι δεν είναι από το Βόλο σε περιοχές στη Λάρισα αρχικά και από εκεί που λειτουργούν και ΚΤΕΛ και τα λοιπά, να μπορέσουν να κατευθυνθούν προς τις περιοχές από όπου θα φύγουν είτε να πάνε στον τόπο τους, είτε εντός Ελλάδας είτε εκτός. Να σημειωθεί ότι το οδικό δίκτυο που ενώνει τον Βόλο με τα χωριά του Δήμου Νοτιού Πηλίου έχει υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές.